Ο κύριος Καμένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες έχει το λόγο για 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η θέση μας καταρχάς είναι να στηρίξουμε την υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα, επειδή έχω συνηθίσει να έχω και μια κριτική σκέψη, ειδικά στις θέσεις οι οποίες είναι διαχειριστικές και ειδικότερα πολύ δύσκολων προβλημάτων στη συγκυρία που έχουμε μετά από 5 χρόνια μνημονίων και καταστροφή των εισοδημάτων των ασφαλιστικών ταμείων, είτε μέσω του PSI άμεσα. Και εδώ μια μικρή παρένθεση, θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο να μας κάνει και μια μελέτη, να δούμε τα διοικητικά συμβούλια. Εγώ θα καταθέσω ερωτήσεις δημιουργικά για να ελέγξουμε και όλη την κατάσταση την προηγούμενη. Κατά πόσο όλα τα διοικητικά συμβούλια, για παράδειγμα, όλων των ασφαλιστικών ταμείων είχαν ομόφωνες αποφάσεις, χωρίς καμία πίεση, για να κουρέψουν εθελοντικά, σε εισαγωγικά το βάζω, τα αποθεματικά τους στο PSI. Κλείνω την παρένθεση. Η ανεργία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα έσοδα. Η θέση αυτή είναι δύσκολη. Μιλώ με τα λόγω γνώσεως, δεν έχω διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις στην ιδιωτική μου ζωή, όχι στην πολιτική, προς το παρόν. Θα είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, αλλά επειδή οι καινούργιες εποχές αυτές που ζούμε χρήζουν ιδιαίτερης γνώσης, το βιογραφικό είναι πλήρες. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να ελέγξουμε αυτά τα συστήματα, για παράδειγμα, των δικτύων και της πληροφόρησης που θα διαχειριστείτε, εάν έχουν, και θα καταθέσω ερωτήσεις για αυτά, δεν τα λέω τώρα χάρη του λόγου, επειδή βρισκόμαστε εδώ στις 5.30 ή 4-5 ώρα το απόγευμα για να τα πούμε, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την πρόσβαση στα δεδομένα τα ευαίσθητα όλων των ασφαλισμένων. Είμαι πολύ συγκεκριμένο σε αυτό που λέω. Με τα λόγω γνώσεως τον μιλάω. Ποιοι έχουν πρόσβαση, ποιοι τα διαχειρίζονται και ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας σε όλο το δίκτυο το οποίο διαχειρίζεται τα ευαίσθητα στοιχεία των ασφαλισμένων. Και αν και εφόσον προχωρήσουμε στην εισήγηση που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα το πω σε αυτή την επιτροπή, για τον ενιαίο δημοσιονομικό αριθμό των Ελλήνων φορολογουμένων, ο ορισμός είναι πολύ συγκεκριμένος. Δημοσιονομικός αριθμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει, αν θέλετε, το αφημί, αλλά και το ΆΜΚΑ και πολλά άλλα στοιχεία των ασφαλισμένων. Θα ήθελα εδώ πέρα να δουλέψουμε όλοι μαζί δημιουργικά, με κριτική και δημιουργική σκέψη, για να διασφαλίσουμε, εάν θέλετε, την ασφάλεια των πληροφοριών και τα προσωπικά δεδομένα όλων των ασφαλισμένων σε όλα την επικράτεια της χώρας. Ευαίσθητο ζήτημα είναι οι υποχρεώσεις του Ταμείου προς τρίτους. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να δούμε όλοι μαζί πώς θα το λύσουμε μέσα από το καινούργιο πλαφόν που έχουμε πάρει, τον 86 δις, που ευτυχώς βεβαίως δεν θα χρειαστούμε τόσα πολλά και δεν θα αυξηθεί και το χρέος προς... θα στενοχωρηθούν πολύ της αντιπολίτευσης όπως υπολογίζουν το χρέος στα 86 δις για την ανακεφαλαιοποίηση, αλλά μέρος των 7 δισεκατομμυρίων τα οποία έχουν προϋπολογιστεί για αποπληρωμές του δημοσίου προς ιδιώτες, θα πρέπει να μας κάνετε και μία ανάλυση και σύντομα να δούμε πώς θα επιστρέψουν τα χρέη του ΕΟΠΗ, εάν έχουν προβλεφθεί μέσα στο καινούργιο πλαφόν της καινούργιας δανειακής σχέσης που έχουμε με τους εταίρους. Και θα θέλαμε μία πλήρη ανάλυση πού θα επισταθούν τα χρήματα, με ποια προτεραιότητα και σε ποιον από το Α έως το Ω και με ποια αιτιολογία θα πληρωθεί πρώτα ο πρώτος, μετά ο δεύτερος και μετά ο τρίτος. Δεν θα θέλαμε να ζήσουμε πάλι καταστάσεις. Να μην το πω, θα το πω ευγενικά, παλαιοκομματικές. Να βάζει κάποιος σε προτεραιότητα όποιον θέλει να τον πληρώσει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτά που χρωστάει. Τρίτο μεγάλο ζήτημα είναι η διαχείριση των ακινήτων. Εδώ χρειάζεται ειδική γνώση. Χαίρομαι που ζητάτε προτάσεις. Θα είμαστε αρρωγοί. Θα βοηθήσουμε πάρα πολύ ο καθένας όσο μπορεί και από τις γνώσεις που καθέχει και από την προσωπική του εμπειρία, την επιχειρηματική, επαγγελματική. Είναι πολύ ευαίσθητα τα ζητήματα, όπως τα έθεσε και ένας πρώην συνάδελφος, για τα κληροδοτήματα, τα έσοδα από τα ενοίκια, όλη η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Προσπαθήσαμε να τη βρούμε. Προσωπικά δεν την έχω βρει. Τα ακίνητα όλων των ασφαλιστικών ταμείων έχω ψάξει 8 μήνες, δεν τα έχω βρει σε μία λίστα. Τα ακίνητα του δημοσίου τα βρήκα. Με και κάποιο τρόπο των ασφαλιστικών ταμείων είναι κάπου κρυμμένα. Δεν ξέρω, το βάζω σε εισαγωγικά. Είναι όμως ευθύνη σας και μεγάλη και θα έλεγα από τις πρώτες προτεραιότητές σας να βρείτε και να κάνετε την πλήρη λίστα όλων των ακινήτων, ποια από αυτά είναι καταπατημένα, ποια είναι υπό αμφισβήτηση, ποια έχουν χαθεί, ποια είναι σε υποδιεκδίκηση δικαστική. Να έχουμε μια πλήρη λίστα για να γνωρίζουμε πάνω σε ποια ακινήτα θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα και μια πρόταση αξιοποίησης και έξτρα έσοδα που θα χρειαστεί το ασφαλιστικό σύστημα, έτσι ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και να μην πηγαίνουμε μόνοι μας σε κόψιμο μισθού ή οτιδήποτε άλλα μέτρα τα οποία είναι επαχθή.
Τέλος, θα απαιτηθεί ευρηματικότητα και να βάλετε την εμπειρία σας σε δράση, να μην φοβηθείτε το πολιτικό σύστημα, γιατί και εσείς δεν είστε πολιτικός, μπαίνετε σε ένα πολιτικό στίβο, να έρχεστε σε επικοινωνία με τα πολιτικά κόμματα, να έχετε έγγραφη επικοινωνία, σας προτείνω, να έχετε έγγραφες προτάσεις και να ερχόμαστε όλοι μαζί να σας βοηθήσουμε, διότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες και μόνο με ομαδική δουλειά θα μπορέσουμε να πάμε όλοι παρακάτω, αλλά με έλεγχο. Συγχωροχάτια πλέον δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε σε κανέναν, ούτε σε προέδρους οργανισμών, ούτε σε βουλευτές, ούτε σε υπουργούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Καμένο.